ο καιρός πραγματικά χειροτερεύει πάρα πολύ εδώ στο Φάληρο, στο γήπεδο Καρεσκάκη. Δεν είναι μόνο η βροχή, είναι και ο πολύ ισχυρός άνεμος, όπως φαντάζομαι θα βλέπετε. Και από την ταλαιπωρία που δέχεται η ομπρέλα. Νίκο, άστη καλύτερα την ομπρέλα. Ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει σε κάποιο μέρος για να προστατευτεί. Σίγουρα είναι στοιχεία ενός πολύ δύσκολου αγώνα που γίνεται ακόμη δυσκολότερος με αυτές τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Ναι, Νίκο, ακούσαμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο κύριος Κίμπε, από ό,τι βλέπουμε, παρατάσει πάλι ένα σχήμα χωρίς κλασικό εξτρέμ, με τρία δεκάρια στην ουσία πίσω από τον Κώστα Μήτρογλου, Μάνταλο, Φορτούνι και Μπακασέτα, και μοναδική αλλαγή σε σχέση με τον Γιβραλτάρ, αναγκαστική, στη θέση του τραυματία Σάμαρη, τον Κώστα Σταφυλίδη. Ναι, από το πρώτο παιχνίδι με τον Γιβραλτάρ είχαμε αντιληφθεί την φιλοσοφία του κ. Σκύπε. Δεν χρησιμοποιεί ακραίους παίκτες, τους λεγόμενους παίκτες γραμμής ή winger, όπως τους λένε. Mm-hmm. Είναι δύο παίκτες, ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος, που αναγκαστικά είναι παίκτες που θα έρχονται διαγώνια προς τα μέσα και έτσι θα δημιουργούν υπεραριθμία στο κεντρικό άξονα και θα δίνουν τη δυνατότητα τουλάχιστον από την πλευρά του Ρωσίδη να προωθεί το ακραίος μπακ. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουν αυτοί οι παίκτες να κινούνται στην πλάτη των κεντρών των Κυπρίων για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην αμυντική τους διάταξη. Υπάρχει και μια καινοτομία που είναι ο Σταφυλίδης. Ο προπονητής γνωρίζει πολύ καλύτερα το ρόστερ και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Βασίλη, ότι ο Σταφυλίδης πάει καλά στη Γερμανία, είναι φορμαρισμένος τον τελευταίο καιρό. Και θα έπρεπε ίσως να συμμετέχει. Από την άλλη πλευρά, για την ενδεκάδα της Κύπρου, μου έλεγες πριν μία ώρα που δεν γνωρίζαμε τις αρχικές συνθέσεις, ότι υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Χαραλάμπους, ότι θα βασιστεί στην εμπειρία του, ναι, το Χριστάκης Χριστοφόρου.